Στη σημερινή τηλετή βραβεύουμε με το βραβείο Children's Rights Defender Award τον νεαρό Νικόλα Νικηφόρου για την εξαίρετη συνεισφορά του στον τομέα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του παιδιού. Δεν θα έπρεπε να υφίστανται οι συνθήκες που αναγκάζουν τον Νικόλα να αναλάβει δράση κατά του σχολικού εκφοβισμού. Η περίπτωση του Νικόλα όμως μας φέρνει στο μυαλό και τη λέξη περηφάνεια. Ένα παιδί που κατάφερε όχι μόνο να μην επηρεαστεί αρνητικά από τον εκφοβισμό, αλλά να κάνει τον πόνο που ένιωθε όπλο κατά του bullying. Το βραβείο του υπερασπιστή των δικαιωμάτων των παιδιών, το οποίο λαμβάνει ο Νικόλας από το Hope for Children, έρχεται να προσθεθεί στις πολλές άλλες διακρίσεις για το έργο του. Από την πλευρά μου να συγχαρώ τον Νικόλα Νικηφόρου για τη δύναμη του χαρακτήρα του και να το ευχηθώ στο μέλλον να μην χρειαστεί εμείς οι μεγάλοι να απονείμουμε βραβεία κατά του εκφοβισμού σε παιδιά. Γιατί απλά δεν θα υπάρχει εκφοβισμός. Τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί γι' αυτό. Η σημερινή είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το Hope for Children's Yes, It's for the Center. Αυτό επειδή για πρώτη φορά πρόκειται να απονείμουμε τον Children's Rights Defender Award σε ένα παιδί. Ένα παιδί που καθημερινά με τη δράση του και το παράδειγμα της ζωής του προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και παλεύει να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Με το βραβείο αυτό, ο οργανισμός μας επιβραβεύει άτομα που πραγματοποιούν αξιοσημείωτες δράσεις στον τομέα των δικαιωμάτων των παιδιών. Ο 12χρονος λοιπόν Νικόλας Νικηφόρου, κυπριακής καταγωγής, κάτοικος Αγγλίας, γεννήθηκε με σπάνιου είδους προκαρκινικά ογκώδη μελανώματα στο πρόσωπό του, τα οποία παρά την ιατρικά επιτυχή αφαίρεσή τους, άφησαν ουλές στο πρόσωπό του. Οι ουλές έγιναν η αφορμή να υποστεί σχολικό εκφοβισμό, τόσο σωματικό, όσο και λεκτικό και ψυχολογικό. Παρά τα τραυματικά αυτά γεγονότα που βίωνε, ο Νικόλας αποφάσισε ότι δεν είναι θύμα, αλλά επιζώντας, βρίσκοντας μέσα του τη δύναμη για να παλέψει ενάντια στο σχολικό εκφοβισμό, ξεκινώντας εκστρατεία κατά του φαινομένου αυτού. Αδιαμφισβήτητα, οι γονείς και οι δάσκαλοι του διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία αυτή του Νικόλα και τους συγχαίρουμε γι' αυτό ιδιαίτερα. Οι δράσεις του γύρω από το θέμα του σχολικού εκφοβισμού τον οδήγησαν στο να γίνει το πρόσωπο της Kinder το 2016, να κερδίσει το βραβείο Νταϊάννα το 2017, το 2018 το βραβείο Βρετανού Πολίτη και το Positive Role Model στα βραβεία Εθνικής Διαφορετικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, το 2017 ψηφίστηκε ως ένας από τους 24 πιο ευαισθητοποιημένους κάτοικους του Μπρίστολ κάτω των 24 ετών. Όπως λέει και το όνομα του οργανισμού μας, είμαστε εδώ για να δίνουμε ελπίδα στα παιδιά. Πολύ συχνά όμως συνειδητοποιούμε ότι τα παιδιά είναι αυτά που δίνουν ελπίδα σε εμάς και κίνητρο να συνεχίσουμε. Και ο νεαρός μας φίλος Νικόλας είναι ένας από αυτούς. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να γίνουμε μέρος του ταξιδιού του. Γιατί θέλουμε το παράδειγμά του να μεταδοθεί σε όσους περισσότερους ανθρώπους είναι δυνατόν. Μέσα από τη δουλειά μας με τα παιδιά, είδαμε ότι εκπαιδεύοντας τα σε δεξιότητες επικοινωνίας και ενδυναμώνοντας και βοηθώντας τα να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση, μπορούν να αποκτήσουν και την ικανότητα ήδη να υποστηρίξουν τους συνομιλίκους τους. Αυτά τα εφόδια τους δίνουν τη δυνατότητα να καταλήξουν σε αποφάσεις σχετικά με το τι μπορούν να κάνουν για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων που τους συμβαίνουν. Για να έχουμε όμως με προπρόθεσμο και δραστικό αποτέλεσμα, οι εκπαιδεύσεις στα παιδιά είναι αναγκαίο να ενταχθούν ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος των μαθητών σε όλα τα σχολεία και όχι ως επιμέρους και προαιρετικές δραστηριότητες. Μέσα από συστηματικές δράσεις ευρείας κλίμακας, και μόνο θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να μιλάμε για πρόληψη αντί για καταστολή περιστατικών που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να βιώνει. Μιλώντας με τον Νικόλα, συνειδητοποίησαμε ότι το θάρρος, η αγάπη και η συμπόνια είναι οι λέξεις κλειδιά στην απάντησή του κατά του σχολικού εκφοβισμού και υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας. Ίσως και εμείς εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να μεταφέρουμε στα παιδιά αυτές τις αξίες που θα τους θωρακίσουν και θα τους προστατεύσουν. Ευχαριστούμε Νικόλα που μας δίνει την έμπνευση να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών που μας έχουν ανάγκη. Τα παιδιά έχουν τη δύναμη να μας ρίξουν τον δρόμο και εμείς είμαστε εδώ για να τα ακούσουμε.
Firstly, I would like to say thank you for inviting me back to my country of birth to receive such a tremendous honour of this humbling award. Children's Rights Defender Award is something that I will treasure for the rest of my life. Being a rights defender is the premises of who I am as a person. These are the values my parents have given to me. I'm 12 years old and since I can't remember, I've been advocating for equality and human rights. My vision has been for all individuals in society to be accepted for who they are. If we embrace each other's differences, the world would be a better place. And for a long time, I asked the search what I believe defines us as human beings. All our answers may be different, but I believe what defines us is the dreams we have, our drive for change to make the communities better, and our actions to seek this. My vision for the world is we need kindness, and this is why we are on Earth, to give our whole self on Earth. We have to make it better for our current generations and the future ones. Our blood does not discriminate. We can be from opposite sides of the world, but we are all human and we are all the same.